Έχουμε τη χαρά να μας φιλοξενεί σήμερα στο γραφείο της η Έφη Αχτσιόγλου, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και των Πράξεις Οικονομικών, για να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο έχει έρθει στην επικαιρότητα, παρόλο που δεν έχει φύγει από την καθημερινότητα από χιλιάδων πολιτών, και αυτό δεν είναι άλλο από το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους. Είτε αυτό αφορά το χρέος των πολιτών προς τις τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα, είτε αυτό αφορά το χρέος των πολιτών προς το δημόσιο. Για αυτό το θέμα θα ζητήσουμε την άποψη της Έφης Αχτσιόγλου και ως προς τους χειρισμούς της κυβέρνησης, αλλά και κυρίως να μας αναλύσει με διεξοδικό τρόπο τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για το τι πρόκειται να κάνει σε σχέση με ζητήματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, η οποία έχει γίνει πάρα πολύ δυσβάστακτη. Το θέμα του ιδιωτικού χρέους ήρθε στην επικαιρότητα, παρόλο που είναι προφανές ότι την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών που το αντιμετωπίζουν δεν έχει φύγει ποτέ από την καθημερινότητά τους. Ωστόσο, το σκάνδαλο Πάτσι έφερε στην επικαιρότητα ξανά το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους και των κόκκινων δανείων. Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες της κριτικής σας ως προς την κυβέρνηση και τους χειρισμούς στους οποίους έχει προβεί αυτή κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης? Εντάξει, το ιδιωτικό χρέος διωγγώνεται διαρκώς. Διωγγώνεται και τα χρόνια της διακυβέρνησης, της τελευταίας διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Και διωγγώνεται σε όλα τα επίπεδα, και το χρέος των πολιτών προς το δημόσιο, δηλαδή προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία, αλλά και το χρέος και τα κόκκινα δάνεια, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα οποία είναι προς τις τράπεζες ή έχουν μεταβιβαστεί σε funds. Μπορεί να φαίνονται τα κόκκινα δάνεια μειωμένα στους ισολογισμούς των τραπεζών, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν φύγει από το οικονομικό κύκλωμα. Δεν έχουν φύγει από τα νοικοκυριά δηλαδή. Απλά έχουν μεταβιβαστεί σε funds κατά το μεγαλύτερό τους όγκο. Γι' αυτό φαίνονται μειωμένα στους ισολογισμούς των τραπεζών. Ως πρόβλημα παραμένουν. Και φανταστείτε ότι αυτό το πρόβλημα έρχεται και επικάθεται πάνω στην ήδη πολύ ασφιχτική οικονομική κατάσταση που βιώνουν τα νοικοκυριά και οι πολίτες εξαιτίας της εκρηκτικής ακρίβειας. Η κυβέρνηση διαχειρίστηκε το ζήτημα από την αρχή με έναν, θα έλεγα, τραπεζοκεντρικό τρόπο, δηλαδή έκανε πολύ συγκεκριμένες επιλογές και σε ό,τι αφορά τον πτωχευτικό και σε ό,τι αφορά τον μηχανισμό ρύθμισης των οφειλών, τον εξοδικαστικό, πολύ συγκεκριμένες επιλογές και σε ό,τι αφορά τα χρέη των πολιτών προς το δημόσιο. Δηλαδή, στον πτωχευτικό κώδικα ουσιαστικά νομοθέτησε στην κατεύθυνση του πώς θα ρευστοποιούνται πιο γρήγορα οι περιουσίες. Νομοθέτησε για πρώτη φορά ότι θα πτωχεύουν και τα φυσικά πρόσωπα και οι εργαζόμενοι και τα νοικοκυριά, ως να είναι όλοι οι πολίτες στρατηγικοί κακοπληρωτές, και καταργώντας οριστικά την προστασία της πρώτης κατοικίας των λαϊκών και μεσαίων στρωμάτων, που μέχρι εκείνη την ώρα ίσχυε με το ένα ή το άλλο νομοθετικό πλαίσιο. Στον εξοδικαστικό μηχανισμό έφτιαξε και πάλι ένα πλαίσιο, το οποίο καθορίζεται εξ ολοκλήρου από την βούληση των τραπεζών ή των funds. Δηλαδή, ουσιαστικά θεσμοθέτησε δύο προαιρέσεις πολύ σημαντικές, πολύ κρίσιμες. Ποιες? Ότι ο πιστωτής, η τράπεζα ή το fund, αν θέλει θα συμμετέχει στη ρύθμιση των οφειλών του οφειλέτη, αν δεν θέλει δεν θα συμμετέχει. Αν θέλει θα αποδέχεται μια ρύθμιση που παράγει η πλατφόρμα, αν δεν θέλει, δεν θα την αποδέχεται. Αυτό το πλαίσιο της απόλυτης ελευθερίας και του καθορισμού των πάντων από τη βούληση του πιστωτή δημιούργησε μια κατάσταση εκρηκτική κοινωνικά, όπου οι πολίτες βασικά δεν μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Δεν μπορούν. Το αποδεικνύουν και τα νούμερα, ότι αν δούμε το πώς έχει λειτουργήσει ο εξοδικαστικός μηχανισμός μέχρι στιγμής, ούτε 3 στους 100 πολίτες που ζητούν ρύθμιση δεν έχουν πάρει μια ρύθμιση. Προσέξτε, μιλάω για όσους ζητούν. Γιατί πάρα πολλοί δεν μπήκαν καν στη διαδικασία με ένα τέτοιο πλαίσιο. Αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά, αυτό που ισχύει στην καθημερινότητα, είναι μια εντελώς ασίδωτη λειτουργία των funds, όπου δεν κάθονται στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, δεν απαντούν στις κρούσεις των πολιτών, μόνο κοινοποιούν αθρώα πληστηριασμούς και πρώτης κατοικίας, και έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση όπου κοινοποιούνται για το 2022, έχουν προγραμματιστεί περίπου 44.000 πληστηριασμοί. Πρόκειται για εξαιρετικά υψηλό νούμερο. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί τριπλάσιοι πληστηριασμοί ήδη σε σχέση με πέρυσι και πρώτης κατοικίας, ξαναλέω. Και οι πολίτες δεν μπορούν να βρουν τη δυνατότητα, δεν έχουν καν τη δυνατότητα να πάρουν μια ρύθμιση, παρότι θα μπορούσαν με μια λελογισμένη ρύθμιση να εξυπηρετήσουν τις οφειλές τους. Θα ήθελα να σας ρωτήσω και για ένα σχετικό θέμα με το ιδιωτικό χρέος, το οποίο αφορά κυρίως τις τράπεζες.
έχετε ασκήσει δρυμία κριτική στο σχέδιο Ηρακλής με το οποίο η κυβέρνηση είχε υποσχεθεί ότι με κάποιο τρόπο θα έλυνε άπαξ και διαπαντός στο θέμα των κόκκινων δανείων. Ποια είναι η κριτική που κάνετε εσείς και με ποιο τρόπο, ποιο είναι το γενικό περίγραμμα, το γενικό πλαίσιο με το οποίο εσείς σκοπεύετε να το αντικαταστήσετε αυτό το σχέδιο? Ποια είναι η δική σας πρόταση? Κοιτάξτε τι έχει γίνει. Με το σχέδιο Ηρακλής έχουν μεν αποφορτιστεί οι τράπεζες από κόκκινα δάνεια, δηλαδή αυτό που είπα στην αρχή, στους ισολογισμούς των τραπεζών φαίνονται μειωμένα, έχουν μεταβεί όμως, μεταβιβαστεί στα funds. Και τι συμβαίνει στη λειτουργία των funds? Το σχέδιο Ηρακλής προέβλεψε ότι αυτή η μεταβίβαση θα γίνει με βάση ένα νόμο του 2003. Τι αφήνει αυτός ο νόμος ως περιθώριο? Στην πραγματικότητα την πλήρη ελευθερία, αυτή την ασύδοτη λειτουργία των funds έχει προδιαγραφεί από τον νόμο αυτό. Δηλαδή, οποιαδήποτε πράξη διενεργούν τα funds δεν φορολογείται, γι' αυτό και οι τράπεζες και τα funds έχουν επιλέξει και εκείνο το νομοθετικό πλαίσιο για να μπορούν να κινούνται. Μπορούν να κάνουν πληστηριασμούς στα ίδια τα funds, ενώ στην πραγματικότητα δεν φορολογούνται για τις πράξεις αυτές και δεν έχει και καμία προϋπόθεση προηγούμενης ρύθμισης, πρότασης ρύθμισης προς τον οφειλέτη. Εν αντιθέσει με νομοθετικό πλαίσιο του 2015 που έβαζε τέτοιες δικλείδες ασφαλείας, δηλαδή και το ζήτημα της φορολόγησης, αλλά και το ζήτημα της προηγούμενης πρότασης ρύθμισης προς τον οφειλέτη, πριν γίνει οποιαδήποτε αναγκαστική εκτέλεση. Αυτό το πλαίσιο, αυτή όλη η διαμόρφωση που έκανε η κυβέρνηση είχε δημιουργήσει σε αυτό το κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα. Συν της άλλης, έχει προκύψει και ένα ζήτημα, όχι τόσο καινούργιο με την έννοια ότι τίθεται εδώ και πάνω από ένα χρόνο, όπου γύρω στα συζητά ανοιχτά το ενδεχόμενο να εγγραφούν οι εγγυήσεις που έδωσε το δημόσιο στα δάνεια του Ηρακλή να εγγραφούν στο δημόσιο χρέος. Μιλάμε για εγγυήσεις ύψους 18,7 δις. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ μεγάλο κίνδυνο αν αυτές οι εγγυήσεις πραγματικά εγγραφούν στο δημόσιο χρέος, για μια πάρα πολύ μεγάλη επιβάρηση του δημοσίου χρέους. Προσέξτε, να εγγραφούν οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το αν θα καταπέσουν ή όχι. Δεν λέει γύρω στο ότι μόνο αν καταπέσουν θα τις εγγράψω. Λέει ότι σκέφτομαι σοβαρά να τις εγγράψω γιατί είναι εξαιρετικά επισφαλείς εγγύησεις. Άρα έγινε ένας σχεδιασμός εδώ, ο οποίος τελικά καταλήγει να έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο κοινωνικό, οικονομικό πρόβλημα και πρόβλημα σε ό,τι αφορά και το οικονομικό προφίλ της χώρας, όχι μόνο το κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα των οικοκυριών. Δημοσιονομικό γι' αυτό, δηλαδή. Γι' αυτό είναι ένα τεράστιο. Δημοσιονομικό θα γίνει αν καταπέσουν κιόλας. Αν όμως εγγραφούν στο χρέος στο δημόσιο, είναι ούτως ή άλλως ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για το προφίλ της εικόνας και το προφίλ του χρέους. Ουσιαστικά, ενέργειες που έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και βοήθησαν πάρα πολύ στην απομείωση του δημοσίου χρέους, δηλαδή θυμάστε με τη συμφωνία του 2018, την συμφωνία για το χρέος, την ελάφρυνση, την μείωση, την διασφάλιση ουσιαστικά ενός καθαρού διαδρόμου για τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας μέχρι και το 2030. Αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν όλα αυτά εξαιτίας εξαιρετικά εσφαλμένων χειρισμών της κυβέρνησης. Δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση από την Eurostat, αναμένουμε το επόμενο διάστημα. Όμως και μόνο το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο είναι αποτέλεσμα αυτού του εξαιρετικά κακού σχεδιασμού. Άρα βλέπετε τι έχει δημιουργηθεί. Ένα πρόβλημα οικονομικό, κοινωνικό, ένα πρόβλημα που αφορά το προφίλ της οικονομίας της χώρας σε ό,τι αφορά το δημόσιο χρέος και έχει δημιουργηθεί φυσικά και ένα νομικό ζήτημα, όπως ξέρετε, με πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου, ο οποίος είπε ότι δεν μπορούν στην πραγματικότητα να διενεργούνται πληστηριασμοί από servicers όταν έχουν κάνει χρήση του πλαισίου του 2003, δηλαδή του πλαισίου εκείνου με το οποίο έδεσε τον Ηρακλή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ορθώς αποφάσισε ο Άριος Πάγος και στη βάση αυτής της απόφασης μπορούν να σταματήσουν πληστηριασμοί αυτή τη στιγμή, όμως δείχνει όλο αυτό το πόσο κακά σχεδιασμένη ήταν η αντιμετώπιση αυτού του τεράστιου προβλήματος από την κυβέρνηση. Σε ό,τι αφορά το τι θα κάνουμε εμείς τώρα. Εδώ εμείς ουσιαστικά αντιπαραθέτουμε ένα συνολικά διαφορετικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Θυμάστε, το είχαμε θέσει ήδη από όταν συζητιόταν από το γευτικό στη Βουλή, που είχαμε κάνει και την πρόταση μορφής στον Υπουργό Οικονομικών τότε, την πρόταση της πιστείας. Εμείς καταθέτουμε μια συνολικά διαφορετική πρόταση για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, που ξεκινάει από μια διαφορετική οπτική. Δεν βλέπουμε τον πολίτη οφειλέτη ως στρατηγικό κακοπληρωτή, δηλαδή ως κάποιον που έχει να πληρώσει και δεν πληρώνει, αλλά ως έναν άνθρωπο στον οποίο υπάρχουν αντικειμενικές αδυναμίες για την πληρωμή του. Είτε αυτό αφορά το δημόσιο, είτε αφορά τις οφειλές προς τις τράπεζες. Άρα εδώ φτιάχνουμε
Έχουμε καταθέσει την πρότασή μας ήδη από την άνοιξη του 2021, ένα ολιστικό πλαίσιο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους. Θα έχει εξοδικαστικό μηχανισμό, δηλαδή πλατφόρμα ρύθμισης οφειλών, που θα μαζεύεται το χρέος συνολικά και προς το δημόσιο και προς τις τράπεζες. Όμως, ποιο είναι το κρίσιμο, θα παράγει δεσμευτικές ρυθμίσεις για τον πιστωτή. Δεν μπορεί, άρα καταργείται αυτό το στοιχείο που έχει βάλει η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή. Αν θέλει, η τράπεζα συμμετέχει. Αν δεν θέλει, δεν συμμετέχει. Αν θέλει, δέχεται μια ρύθμιση. Αν δεν θέλει, δεν ρυθμίζει και κάνει στην πραγματικότητα ό,τι θέλει. Εμείς μιλάμε για ένα πλαίσιο δεσμευτικό και για τις τράπεζες και για τον πιστωτή. Δεύτερο κρίσιμο στοιχείο, και άρα και ως προς τη συμμετοχή και ως προς την ρύθμιση που θα παράγει η πλατφόρμα. Δεύτερο κρίσιμο στοιχείο είναι ότι εμείς θα διατηρήσουμε τη δυνατότητα δικαστικής προσφυγής από τον οφειλέτη, άρα τη δυνατότητα ο οφειλέτης να πηγαίνει στο δικαστήριο αν η ρύθμιση δεν είναι αυτή που μπορεί να ικανοποιήσει, για να διεκδικεί κάτι καλύτερο και μια εξατομικευμένη λύση, όπως συνέβαινε από τον νόμο Κατσέλη. Άρα κρατάμε αυτό το θετικό στοιχείο του νόμου Κατσέλη, ενώ έχουμε και πλατφόρμα για αυτοματοποιημένες ρυθμίσεις. Τρίτο στοιχείο, η προστασία της πρώτης κατοικίας. Ότι στο δικό μας πλαίσιο θα υπάρχει προστασία της κατοικίας των λαϊκών και μεσαίων στρωμάτων. Άρα αυτό είναι ένα συνολικό πλαίσιο αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους με πολύ διαφορετική οπτική από αυτή της Νέας Δημοκρατίας. Μένει ως ξεχωριστό το κομμάτι που αφορά τις οφειλές, ειδικά προς το δημόσιο, προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία, όπου εδώ πέραν του να υπάρχει ένας μόνιμος μηχανισμός, όχι όμως 12-24 δόσεων, αυτός δεν επαρκεί, αυτό το ξέρουν οι πολίτες. Ένας πιο ευεργετικός μηχανισμός μόνιμος ρύθμισης, πρέπει να υπάρχει και ένα έκτακτο πλαίσιο για τα χρέη που δημιουργήθηκαν από την περίοδο της πανδημίας. Εκεί εμείς έχουμε διεκδικήσει, ζητήσει πάρα πολλές φορές και επιμένουμε και προγραμματικά στο να υπάρχει ένα πλαίσιο ρύθμισης με κούρεμα βασικής οφειλής. Δεν είναι ευθύνη ούτε των μικρομεσαίων επιχειρηματιών ούτε των πολιτών η συγκέντρωση των χρεών εκείνης της περίοδου. Ήταν αντικειμενική αδυναμία, υπήρχε lockdown στην οικονομία. Άρα, κούρεμα βασικής οφειλής της τάξης του 60% και αποπληρωμή του υπολείπου σε 120 δόσεις. Κατά τα πρότυπα της ρύθμισης που κάναμε για τα χρέη προς ασφαλιστικά ταμεία το 2019, που ήταν μια ευεργετική ρύθμιση και έδωσε ανακούφιση. Θα ήθελα λίγο να επιμείνω ειδικά στο ζήτημα της πρώτης κατοικίας, γιατί είναι προφανές και το καταλαβαίνουν όλοι και όλες μας, ότι είναι και ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα για την ελληνική κοινωνία, αλλά και όχι μόνο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποιο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας ή έχουν καταρρεύσει και ο νόμος Κατσέλη και ο νόμος Σταθάκη? Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει νομοθετημένη προστασία της πρώτης κατοικίας. Αυτή ήταν η βασική απόφαση που πήρε η Νέα Δημοκρατία όταν νομοθέτησε τον πτωχευτικό της κώδικα. Ήταν και ο βασικός λόγος για τον οποίο είχε γίνει τότε η πρόταση δυσπιστίας προς τον Υπουργό Οικονομικών. Ότι καταργούνταν οριστικά στην Ελλάδα δια νόμου η προστασία της πρώτης κατοικίας. Αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι η δυνατότητα πολύ λίγων πολιτών, αυτών που χαρακτηρίζονται ως ευάλωτοι, με πολύ όμως χαμηλά, με πολύ όμως περιοριστικά κριτήρια, για να το πω έτσι, να παίρνουν ένα πιστοποιητικό ευαλωτότητας και δι' αυτού του τρόπου να μπορούν να έχουν μία προστασία, όμως εξαιτίας και της ανόδου των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, περιορίστηκε ακόμη περισσότερο η δεξαμενή αυτό το πλήθος αυτών των πολιτών που μπορούν να προστατευτούν. Στην πραγματικότητα πάρα πολύ λίγοι. Η ρίση των παρόντων, η κυβέρνηση τότε είχε νομοθετήσει και να υπάρχει και ένας φορέας εκμίσθωσης του ακινήτου. Θυμάστε, ο ευάλωτος πολίτης θα μπορούσε να νοικιάζει το σπίτι του, πληρώνοντας για 12 χρόνια ενίκιο, αφού θα είχε χάσει τα πάντα και θα είχε πτωχεύσει, και μετά από 12 χρόνια, αν μπορούσε, ποιος ξέρει άραγε με ποιον τρόπο θα μπορούσε, να επαναγοράσει από την αρχή το δικό του σπίτι, χωρίς να αφαιρούνται καν τα ενίκια που έδωσε. Σε διαφορετική περίπτωση, το χάρη οριστικά. Αυτό ήταν το πλαίσιο που νομοθέτησε η Νέα Δημοκρατία, αυτό το ακραίο πλαίσιο. Η ρίση των παρόντων, αυτός ο φορέας επανεκμίσθωσης, δεν έχει ακόμη ιδρυθεί, δεν λειτουργεί ακόμη. Το μόνο που λειτουργεί είναι αυτό το κριτήριο ευαλωτότητας που σας είπα. Άρα, εξαιρετικά περιορισμένη προστασία, πλήρης νομοθετική κατάργηση της προστασίας πρώτης κατοικίας. Είναι κοινωνικά ένα πάρα πολύ σκληρό πλαίσιο, αλλά όπως σας είπα και οικονομικά εντελώς ατελέσφορο. Άρα, εσείς σχεδιάζετε την επαναφορά από κάποιου πλαισίου? Από τη δική μας πλευρά υπάρχει στην πρότασή μας, στο πρόγραμμά μας,
το πλαίσιο ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, όπως το είπαμε, νομοθετημένη την προστασία της πρώτης κατοικίας για λαϊκά και μεσαία νοικοκυριά, με σαφή εισοδηματικά όρια, ευρύτατα που καταλαμβάνουν, όπως είπα, όλες αυτές τις κοινωνικές ομάδες, και θα είναι μία κάλυψη έναντι όλων, έτσι, μία νομοθέτηση έναντι όλων. Αυτή τη στιγμή, για να σταματήσουν πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας, σταματούν μόνο αν, χάρη στην απόφαση του Αρείου Πάγου, οι πολίτες προσφεύγουν σε δικηγόρους και κάνουν ανακοπές κτλ. Δεν μπορεί να είναι αυτό πλαίσιο προφανώς προστασίας. Έτσι. Χρειάζεται νομοθετική κατοχήρωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.